πάμε σε ένα άλλο παιδί που δεν είναι 40 ακόμα, είναι μόλις 16 ετών και έχει ξεχωρίσει, θα λέγαμε, από το... Πήγα από το Fame Story, ό,τι να είναι, από το The Voice. Μίλησε το αγόρι αυτό. Μα με έχουν συγχύσει με τα 40 χρόνια. Λοιπόν, μίλησε το αγόρι αυτό και μίλησε γενικότερα για το ό,τι έχει πει για το παιχνίδι. Είπε το θεϊκό ότι δεν ξέρω τον Αντώνη Ρέμο. Πριν πάω και τον επιλέξω, δεν ήξερα ποιος ήταν ο Τζερμός, δεν είχα ακούσει τα τραγούδια του. Αυτό που παθαίνουν όλοι, την επιλεκτική αμνησία, ότι όταν πάνε στα παιχνίδια δεν θυμούνται ποιος είναι ο Αντώνης Ρέμος. Καλή, είναι 16 χρονών το παιδί. Εντάξει, παιδιά, και εδώ παράλογος ο Μιλιόγλου. Θέλετε να δούμε τι έγινε και τι είπε. Μου επιτρέπει. Βεβαίως. Εμένα τα παιδιά μου δεν ήξεραν ποιος είναι ο Ρέμος Κιβάντη. Τατιάνα μου, τους είδανε στην τηλεόραση στο Voice και τους μάθανε. Συγγνώμη. Βγάζει συνεχώς ο Αντώνης Ρέμος τραγούδια από και τα... Τι να κάνουμε, βρε, εσύ που ακούμε άλλη μουσική, ας πούμε, στο σπίτι. Τι να κάνουν δεν τα παιδάκια. Δεν τον έχεις ακουστά. Δεν το ξέρανε. Η κόρη μου με ρώτησε ποια είναι αυτή η κυρία. Και γιατί τον επέλεξε. Και γιατί τον επέλεξε αυτό τον ήξερε. Αν ο κύριος που κάνω γνωστό τον επιλέξω. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Ραδιόφωνο δεν ακούνε. Ραδιόφωνο. Δεν ακούνε αυτού του είδους τη μουσική. Όταν τα ακούσματα στο σπίτι είναι διαφορετικά, θα τα πούμε μετά το βίντεο. Ναι, μα. Έξαλλο.